Στη Μόσχα, αδέρφια! Στη Μόσχα! Αλλά προσέξτε όμως, όσοι από την Ανατολική Πύλη, όσοι από την Βόρεια, όσοι από την Δυτική. Στη Μόσχα, αδέρφια, από την Νότια Πύλη, από την Νότια. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε η γνωστή Τρόικα, ο φιλόπατρης Μάριος Ασλαμής, χαμίνη του δρόμου και της Λεκίδας, γητευτής των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπετος στο αργός της επίβλασης Ευμάριας. Και οι άλλοι δύο ποιοι είναι ο Χρήστος και είναι ο Κιώσης. Αυτή είναι η Τρόικα, Μάριος Ασλαμής, Χρήστος και Κιώσης, αλλιώς DJ Κίος. Ο οποίος με συγκίνησε πρωινιάτικα, με συγκίνησε πραγματικά, αλλά πιστεύω ότι πιο πολύ το συγκίνησα εγώ με την τυρόπιτα που τον έφερε. Ξεφτύλα, ρε φίλε. Με μια τυρόπιτα. Αχ, αδέρφια, αδέρφια, αδέρφια. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Το μότο του φετινού καλοκαιριού εδώ στην Τρόικα. Είμαι εν αναμονή Χρήσανθου Τσαλτίδη. Χρήστο, λίγο χαμηλώνεις, λίγο αν μπορείς. Λίγο, λίγο μόνο. Λίγο. Μπράβο, καλά, είσαι άρχοντας, άρχοντας. Εντάξει, άρχοντας, αγόρι μου. Άρχοντας. DJ Kios, τεράστια και πολυσχηδής προσωπικότητα. Για ένα ακόμη πρωινό Δευτέρας είναι μαζί μας και έχει κουραστεί, φαντάζομαι, και θα κουραστεί κι άλλο να μπαίνει με το This is England των Class. Δευτέρα 9 Ιουλίου, Σωτηρίο 2018, Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Μιχαήλ Πακνανά, Πρόβου Μεθοδίου Λάμπης Κυρίλου. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, να το κάνω καταρχάς για εσάς για να κερδίσετε χρόνο, όχι για μένα, δεν έχω κανένα συμφέρον, για εσάς να το κάνω. Λοιπόν, δίνουμε σήμερα 2 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της θεατρικής παραστασάρας Ηλέκτρα με την μοναδική, αξεπέραστη και μία από τις 3 κορυφαίες ηθοποιούς της γενιάς της στην Ευρώπη και μεγάλο μου έρωτα, Λένα Παπαλιγούρα. Ηλέκτρα με Λένα Παπαλιγούρα, με Νίκο Κουρί, με Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Την παραστασάρα αυτή, η πρεμιέρα απόψε στο Θέατρο Κήπου, στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Χάνθ. 2 διπλές προσκλήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να πληκτρολογήσεις το κινητό σου FM, να αφήσεις κενό, να γράψεις το όνομά σου και το όνομα και το επώνυμό σου, δίπλα να γράψεις θέατρο και να το αποστείλεις στο 54526. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα θέατρο, αποστολή στο 54526. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 παρά ένα πρώτο λεπτό. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, εννοείται ότι. Χριστό, λίγο το χαμηλώνεις. Λίγο... Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, εκεί. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Ωραία, σήμερα δυνατά γκαζάτα. Πολύ ωραία. Γιατί άλλε φορέ βγαίνει τελείω τζούφια. Σήμερα ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ψωμί, καθώς από το πρωί της Παρασκευής που σας αφήσαμε, είχαμε τους 4 προημιτελικούς. Τον Α, τον Β και τον Γ. Όταν λέμε Α, Β, Γ, εννοούμε χρονικά, έτσι. Οπότε, εγώ λέω σήμερα να υποκληθούμε σε πρόσωπα, σε λαούς, σε ομάδες. Αυτή θα είναι η βασική θεματική. Φοβάμαι ότι μπορεί κάτι να ξεχάσω, γιατί δεν τα έχω εδώ πέρα μαζεμένα μπροστά μου σε μια λίστα. Τα έχω σκόρπια τις σημειώσεις των αγώνων, αλλά δεν τίθε θέμα. Εντάξει, θα τα βρούμε εδώ τα χόλα. Πιο οργανωμένα δεν γίνεται δηλαδή. Εγώ απλά θυμίζω και τα παίρνω χρονικά το πώς πήγαν τα πράγματα. Απλά σας κάνω υπενθύμηση για την σειρά υπόκλησης. Να σας θυμίσω και εσάς με τι θέλετε, σε τι θέλετε να αναφερθείτε σήμερα το πρωί. Είτε τηλεφωνικά, όταν ανοίξουμε γραμμές, είτε μηνυματικά. Να θυμίσω λοιπόν, πρώτος προημιτελικός, Παρασκευή, 3 η ώρα είχαμε Ουρουγουάι, ή μάλλον λάθος, Ουραγουάι, Γαλλία, 0-2, ημίχρονο 0-1, έχω κάνει λάθος εδώ πέρα, το έχω βάλει εγώ ένα 0, ναι, 0-1, το οποίο εγώ με την επιθυμία μου, είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, wishful thinking. Χρήστο, άστο να πηγαίνουμε έτσι με το κομμάτι αυτό, άμα θες κάνει το χαλί, άμα θες κάνει κόπο. Είχαμε στις 9 τον Β' προημιτελικό, Βραζιλία, Βέλγιο, 1-2, ημίχρονο 0-2. Καλά θα είναι η Βραζιλία να δηλώσει
παρέτηση από εδώ και πέρα στα παγκόσμια κύπελα, εκτός και αν αποφασίσει να παίξει σαν Βραζιλία, γιατί αν είναι να γίνει Βραζιλία, Γερμανία ή Ιταλία ή Ελλάδα, δεν το θέλω. Δεν το θέλω, έτσι. Αλλά και οι Βραζιλιάνοι παρασύρθηκαν από την αποφράδα εκείνη βραδιά του 2004 που το πήρε η Ελλάδα. Ακόμη και αυτοί επηρεάστηκαν από εμάς. Σε λέει, για να το πήραν έτσι αυτοί οι τσομπάνιδες, να πάμε κι εμείς έτσι τσομπάνικα να το πάρουμε. Έτσι είσαι. Πάρ το 0-2 από τον σωσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ. Και πάει λέγοντας. Να, για παράδειγμα τώρα, εδώ πέρα όποιος θέλει σχολιάζει την εσχρή τσαλαβούτα του Κουτελάρ Τζούνιορ. Στο 53ο λεπτό. Όποιος είχε να μιλήσει για Βαγγέλη Αλεξανδρή και Στέλιο Γιαννακόπουλο σε αυτή την εκπομπή, μετά από αυτά που είδαμε εφέτο στο Πουκού από τον Κουτελάρ Τζούνιορ, θα κόβεται ειλικρινά. Θα κόβεται. Αυτό που κάνει ο Κουτελάρ Τζούνιορ στο 53ο λεπτό και απλά ο διαιτητής. Ποιος ήταν εκεί πέρα, ο Σκόμινα? Όχι, ο Μίλωραντ Μάζιτς του κάνει μία απλή παρατήρηση. Γιατί αν ήταν ο Αλεξανδρής θα είχε φάει κίτρινη. Αν ήταν ο Γιαννακόπουλος, για τους φίλους τους Άγγλους απλά Στέλιος, θα είχε φάει κίτρινη. Αν το κάνει ο Σαραβάκος, θα έτρωγε κίτρινη. Εδώ πέρα το κάνει ο Κουτελάρ Τζούνιορ και απλά μία παρατήρηση. Το έσχος αυτή η απάτη της διαφήμισης. Έτσι, συνεχίζω. Αγόρι μου. Παλικάρι μου. Γάμα είμαι τελικός. Γάμα, δώσε, ευχαριστώ. It's coming home. It's coming. Να βρούμε αυτό το βιντεάκι, παιδιά, το είδατε? Με τον Άγγλο που παίρνει σειρός γραμμή και λέει I'm coming, I'm coming. Δεν λέει I'm coming. Τι λέει? Λέει μια φορά, λέει I'm coming, νομίζω. Όταν κλείνει το τίτλο. Ναι, και μετά λέει έτσι, έτσι. Έκανες μπάνια, έκανες μπάνια. Έχετε θάλασσα στο βαθύλακο? Στο πολύ. Α, πήγες, sorry. Όχι στο βαθύχρονο, στο πολύχρονο. Ωραία. Τα παράτησες και άφησες. Α, τα άφησες τα παιδιά μόνα. Μόνα, τι. 7 χρονών, 8. Δεν μπορεί μόνο να τσακάσουμε. Sorry, κοροϊδεύεις. Α, λέω κι εγώ ρε φίλε. Λέω, ο άνθρωπος είναι ανώμαλος. Εντάξει. Ναι. Α, εντάξει, εντάξει, να είναι καλά, γεια. Γάμα προημιτελικός. Σουηδία, Αγγλία 0-2. Ημίχρονο 0-1. Εδώ το λέω από τώρα. Από τώρα το λέω. Βαθιά υπόκληση. Πρώτον, στο κοριτσάκι που κλαίει δίπλα στη μαμά του με αναφιλητά, βαθιά υπόκληση, βαθιά υπόκληση. Αυτά είναι πραγματικά δάκρυα Κουτελάρ Τζούνιορ. Όχι με τους Αφρικάνους που τους νικάς στον όμιλο και σηκώνει τη φανέλα πάνω μέχρι το κούτελο, μπούφο. Β, μία πραγματικά βαθιά υπόκληση στην αυτιασίδωτη, άβαφη Βόρεια ομορφιά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο Χρήστος ο Κιώσης. Η πιο άσχημη Σουηδέζα στην οποία ζούμε ο σκηνοθέτης είναι τρεις κλάσεις πάνω από την πιο όμορφη Ελληνίδα. Δεν ξέρω, μπορεί να διαφωνεί, να πει τι βλακίες λες. Η πιο άσχημη Σουηδέζα που έδειξε, η λιγότερο όμορφη Σουηδέζα στην οποία ζούμε ο σκηνοθέτης είναι τρεις κλάσεις πάνω από την χιλιοβαμένη, σοβαντισμένη, όμορφη Ελληνίδα που σοβαντίζεται μία ώρα για να πάει για γάλα από την Γεωργίου στην Ανάληψη. Από την Κάτω Ηλιούπολη στην Άνω Ηλιούπολη. Από τη Νέα Ευκαρπία στην Παλιά Ευκαρπία. Βαθιά υπόκληση λοιπόν. Και φυσικά το Σάββατο κλείσαμε τον τέταρτο προημιτελικό. Ρωσία-Κροατία 1-1. Ημίχρονο 1-1. Παράταση 2-2. Στο ημίχρονο 1-1 και στα μπενάλτια Ρωσία 4, Κροατία 4. Για τα προσωπικά μου γούστα, στον πρώτο προημιτελικό πέρασε η ομάδα που δεν ήθελα, εγώ εκεί υποστήριζα Ουραγουάη, στον β' προημιτελικό υποστήριζα Βέλγιο, στον γ' προημιτελικό Σουηδία-Αγγλία δεν λέω και στο Ρωσία-Κροατία δεν πέρασε αυτό που υποστήριζα, δηλαδή η Ρωσία. Λοιπόν, στάσου λίγο Χρήστο να τσακάρω, να μαρκάρω εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, εντάξει, εδώ είμαστε. Μπορώ να ζητήσω κάτι για τον τελικό? Αν μ' ακούνε στην ΕΡΤ, σίγουρα μας ακούνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Χρήστο, κλείσε λίγο το χάρι. Πάμε λίγο χωρίς μουσική έτσι στο διάλειμμα. Να σε καλά, παλικάρι μου, ευχαριστώ. Φιλιό, καλημέρα. Εσύ μας ξεπαρθενιάζεις SMS-ικά για την εβδομάδα αυτή στο Λίμπερο. Γιατί ο Κωσή προηγουμένως δεν είχε μηνύματα.
Τόση ώρα κρατιέμαι, δεν αντέχω. Γιατί από το πρωί που ήρθα, μπήκα μέσα, το γύρισα εδώ πέρα σε ένα θεματάκι που έχει ένα site αθλητικό. Πανηγυρίζουν οι Άγγλοι στη Μόσχα. Το έχω σκεφτεί άπειρες φορές από το 90 και δεν το έχω κάνει. Θέλω να βρω αν το βρει ο Χρήστος. Βλέπω εδώ πέρα έναν Άγγλο με κόκκινο t-shirt που έχει κάνει στάμπα την φωτογραφία ενός παίκτη του οποίου το κεφάλι τρέχει αίματα. Η φανέλα η άσπρη της Αγγλίας πρέπει να έχει απάνω 2,5 κιλά αίμα, είναι με την λήξη αγώνα. Τότε που ακόμη παίζανε ποδόσφαιρο αντρίκιο. Ποιος είναι Χρήστο, θυμάσαι? Σε μάτς που δίνει πρόκριση για την Αγγλία στο παγκόσμιο του 90. Το θυμάσαι ποιο είναι? Τελευταίο μάτς η Αγγλία εκτός έδρας θέλει έστω ένα βαθμό για να περάσει. Με τη Σουηδία, Τέρι Μπούτσερ. Άλλαξε τρεις φανέλες στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλαξε τρεις φανέλες. Και ο Εγκλεζάρας το έχει κάνει στάμπα. Θέλω να το κάνω αυτό από τότε. Και δεν το έχω κάνει. Α, το κάνω φέτος. Δεν τον βλέπω και τρελαίνομαι. Τέρι Μπούτσερ. Με το κεφάλι μπαταρισμένο, οι γάζες κατακόκκινες και η φανέλα της Αγγλίας, εννοείται άμπρο, δεν σχολιάζω, εννοείται άμπρο, είναι κατακόκκινη. Στο ημίχρονο εκείνο άλλαξε τρεις φανέλες. Στο 0-0, ηρωικό 0-0, με το οποίο πήγε η Αγγλία στην Ιταλία, στο Italia Novanda. Μπράβο ρε Εγκλεζάρα, μπράβο ρε παλίκαρε, συγκλονιστική στιγμή. Μου το θύμισες τώρα, θα το κάνω φέτος αυτό. Θα το κάνω. Το οφείλω στον Τέρι Μπούτσερ. Το οφείλω στον τεράστιο, σκληροτράχυλο, μοναδικό Τέρι Μπούτσερ, ο οποίος είχε την τιμή να αγωνιστεί και εναντίον του Άρεος, έτσι Χρήστο. Στην πολύ μεγάλη εκείνη Ipswich Town, για μένα είναι η πιο μεγάλη στιγμή ποδοσφαιρική του Άρεος. Φτάνει μία ανάσα από το να αποκλείσει την ομάδα που ήταν το σούπερ φαβορί της διοργάνωσης το 81 και τελικά το πήρε το κύπελλο UEFA με προπονητή τον τεράστιο Μπόμπι Ρόμπσον. Θεός χωρέστον, τον Σερ Μπόμπι Ρόμπσον. Μάριος, where the football is going. Α, ναι. Μάριος, where the football is going on, mate, ρωτάει ο Γιάννης, ο You will never walk alone. Στο μήνυμα, μάλλον στο ερώτημα του αιώνα. Και το απαντώ εγώ. It's coming home, it's coming home. Football's coming home, it's coming home, it's coming home. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να σωθούν εκατομμύρια παιδάκια στον πλανήτη και κυρίως να σωθούν, αγαπητέ Γιάννη, χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα. Βλέπω μια χαρά αγοράκια, κοριτσάκια και οι μπαμπάδες τους να τα κάνουν ταμτάκια. Να φοράνε μπλούζες μέση και εσύ άρε 6,5. Τα παιδιά να μην παίρνουν κουλτούρα βρετανική. Να μην ακούνε Brit Pop. Να μην ακούνε Brit Alternative. Για το παιδάκι, αν το φοράς φανέλα μέση, προφανώς θα ακούει και Πάολα. Θα ακούει και Τερλέγκα. Το κάνει σταμτάκι το παιδί σου. Ο μπούφος ο γονιός ο Έλληνας που πάει και το αγοράζει. Με πατέρα μιλούσα προχθές. Λέω, το χάνεις το παιδί σου. Με μπλούζα μέση. Και ο μπαμπάς Αργεντινή. Μιλάμε ό,τι σιρότερο. Έτσι. Είναι ευκαιρία να σωθούν παιδιά. Να ξαναγυρίσει το όλα Βρετανία. Εγώ, στα μέσα των 80's, μέχρι και τέλη των 80's, στη γειτονιά μου, θεωρούμουν διάνοια του ισπανικού ποδοσφαίρου. Το ξαναλέω. Μέχρι τέλη 80's, θεωρούμουν διάνοια του ισπανικού ποδοσφαίρου. Για ποιο λόγο, καταλάβατε? Γιατί ήξερα 5 ισπανικούς συλλόγους. Επειδή ήξερα 5 ισπανικούς συλλόγους, ο μέσος όρος του 18χρονου στη γειτονιά μου ήξερε μόνο την Ρεάλ και την Μαδρίτης. Δύο ομάδες ήξερε. Την Ρεάλ και τη Μαδρίτης. Δεν ήξερε καν ότι είναι μια ομάδα αυτή. Ήξερε όμως την Blackpool. Την Norwich, την Stoke City, την Wolves. Είχα παιδιά που όταν παίζαμε τέλη 80's και μέσα 80's και αρχές 80's είχαν το παρατσούκλι Kenny Shibbitt. Παίκτη της Wolves. Αλλά δεν ξέραν την Μπαρτσελόνα. Ήταν ευτυχισμένα, ήταν χαμογελαστά, είχαν βρετανική κουλτούρα. Ακούγανε Cure και Smiths.
και Joy Division. Και συχνάζαν στην Κορομιλά, στη Λάτα. Στην Κορομιλά που ανέφερε προχθές ο Κόλκας στον αέρα με το λατρεμένο μου Σαλβαδόρ το Στέλιο, τα μωρά στη φωτιά. Και ο παντού άκουγες μόνο βρετανικές και αμερικάνικες μουσικές. Και τώρα τα παιδάκια τα κάνουν ταμτάκια. Εγκληματούν γονείς, είναι ευκαιρία να σώσουμε την ανθρωπότητα. Είναι η ευκαιρία να σωθεί η ανθρωπότητα. Στη Μόσχα, αδέρφια, στη Μόσχα. Αλλά από την νότια πύλη. Από την νότια. Το πιάσες έτσι. Λοιπόν, πάω σε break. Δύο διπλές προσκλήσεις. Η πρεμιέρα, η Ηλέκτρα, με Ελένα Παπαλιγούρα. Απόψε στο θέατρο Κήπου. FM και ενώνονται επώνυμο δίπλα θέατρο αποστολή στο 54526. Πω πω, τι γίνεται, τι γίνεται. Μηνυματικός χύμαρος. Μηνυματικός χύμαρος πρωί-πρωί στην Τρόικα και στο λίμπερο της καρδιάς σου. Με τον σούπερ διαγωνισμό μας, έτσι. Δύο διπλές προσκλησούλες. Η πρεμιέρα απόψε, Ηλέκτρα του Ευρυπίδη, με Λένα Παπαλιγούρα, με Νίκο Κουρί, με Χρήστο Χατζηπαναγιώτη στο θέατρο Κήπου. Απόψε, ώρα 9 και 4. Ο Κουρίς έχει σχέση με τον Κουρί. Ο Κουρίς έχει με τον Κουρί τον πατέρα του, το παιδί. Ο Νίκος με ο Κουρίς. Τον εκδότη. Όχι, καμία σχέση. Ουδέμια σχέση. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Η Παπαλιγούρα έχει με τον μπαμπά της το... Είναι η κόρη του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, η μητέρα της πανεπιστημιακός. Και είναι μία από τις τρεις κορυφαίες τοπιού στη γενιά της στην Ευρώπη. Μεγάλος στην Ευρώπη. Μεγάλος μου έρωτας που δυστυχώς για μένα το Σεπτέμβριο παντρεύεται. Και το ξέρει. Το ξέρει ότι το είναι ξέρει άρρωστος. Ότι παντρεύεται. Όχι, το ξέρει ότι είναι άρρωστος. Και ρωτάω εσένα και τον Κιώση, ποια θα είναι η κουμπάρα. Μην απαντήσετε. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα απαντήσει. Ποια θα είναι η κουμπάρα της Λένας Απαλιγούρα. Τέλη Σεπτέμβρη γίνεται ο γάμος. Γιατί ο απασχολεί πρώτος... εν μέσω Μουντιάλ αυτό. Εν μέσω Μουντιάλ λέμε τώρα για την κουμπάρα της Παπαλιγούρας. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα απαντήσει. Ποια θα είναι η κουμπάρα της Λένας Απαλιγούρα. Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Τα επίθετα δεν βγαίνουν από... από αυτό που έκαναν στο παρελθόν οι προγονείς μας. Ναι, εσύ από τι είσαι Τσαλτίδης. Κυνηγό στα τουρκικά σημαίνει. Ο προπάπους. Τσαλτί. Τσαλτί. Τσαλτί είναι ο κυνηγό. Κυνηγό στα τουρκικά. Αλήθεια. Και από και, Μικρά Ασία που και ήταν. Γιατί το έκανε ήδη στο τέλος. Όταν ήρθε ο παππούς από τη Μικρά Ασία εδώ πέρα, έβαλε μια κατάληξη ελληνική. Άντε, μπορούσε να λέγεται Τσαλτίογλου. Μπορούσε να λέγεται Τσαλτιδόπουλος. Τσαλτί κυνηγό, ε. Τσαλτί κυνηγό. Ο προπάπους, όχι ο παππούς. Εμένα σλαμάδες είναι μικρά αρωματικά φυτά. Ναι. Στην περιοχή τη. Το τσαλτί λοιπόν σημαίνει κυνηγό και μάλιστα έτσι είχα περάσει στο lower κάποτε. Πήρε το λόγο. Εξηγώντας του, γιατί με ερώτησε. Το πήρε, θες να πει. Ναι, ρε φίλε. Φαντάζομαι με εσύ. Όπως όλη η Ελλάδα. Ναι. Όχι. Ναι. Με πιο πάνω. Με B. Ορίστε. Με B, όχι με E. Ναι. Λοιπόν. Με ναι. Αλλά είχα κάνει προφορικό 40-40. Μέχρι εσύ το περνά. Ναι. Τι μέχρι εσύ. Μέχρι A, B, C. Δεν είναι η βαθμή έτσι. Είναι στο, ναι, στο lower. Ναι. Μέχρι εσύ. Ναι. Και με ερώτησε αυτή από που βγαίνει το επίθετό μου. Ναι. Και έπρεπε να σε εξηγήσω εγώ στα αγγλικά όλη την ιστορία αυτή. Τι λες ρε φίλε. Έτσι. Και της έκανε εντύπωση. My grand grandfather. My grand grand, my second, my third grand grandfather was a hunter. Hunter is Chalti. Chalti. Και τι είπε όλη την ιστορία ρε φίλε. Ναι. Μικρά Ασία, they came from there και τέτοια. Πω. Σμύρνη. Πού έμπλεξες ρε φίλε. Πώς το λένε. Είχε μία εκεί στην πλατεία της Σμύρνης μία... Πες την τι έλεγε η άλλη. Στην πλατεία της τώρα Μυρκή. Έχω πάθει τέτοιο. Εγκεφαλικό. Την βουλευτή, την υπουργό. Που είναι όλοι μαζί, πώς λέγονται όλοι πώς μαζί. Πώς θερμόχτηκαν. Πώς λέγονται, ναι. Συνοστισμός. Συνοστισμός, μπράβο. Ναι. Μετά το εγκεφαλικό. Πώς τον είπες το συνοστισμό. Πού να ξέρω τότε. Κοίταξε. Traffic. Τότε ήμουν 16. Jam. Τότε ήμουν 16. Crowd jam. Τότε δεν είχαν βγει τέτοια φρούτα να λένε τέτοια πράγματα ακόμα. Ήξερε την ιστορία, την επίσημη μεταφυλακή. 1922 και τέτοια. Όχι, ρε φίλε, όχι κάτι καθημερινή. Κάνει λάθος. Εγώ έχω διαβάσει. Και από... τότε τι είχες διαβάσει. Θα σου πω. Επειδή έχω τρέλα με την ιστορία. Ναι. Τρέλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά δεν διαβάζω κάτι μόνο Άρης είσαι. Ναι. Διαβάζω Άρης είσαι, διαβάζω και Φόρτσα. Μπράβο, σε για την ιστορία. Σε και έχω διαβάσει λοιπόν, καταρχήν, ειδικά σε ζητήματα εμφυλίου κτλ. Ναι. Έχω διαβάσει λοιπόν εμφύλιο και είναι πραγματικά απίστευτο η διαφορά τους. Και από Τάσο Βουρνά, ο οποίος είναι... αριστερός και μάλιστα και νομίζω ήταν και στέλεχος του ΚΚΕ. Ναι. Μια περίοδο. Τάσος Βουρνάς από τη μία και Αβέροφ από την άλλη. Ναι. Ευάγγελο Αβέροφ. Ευάγγελο Αβέροφ. Ναι. Και έχουν γράψει και οι δύο και μου έχει κάνει εντύπωση
Γι' αυτό ακριβώς θέλω να διαβάζω και τα δύο πράγματα. Ο ένας έγραφε, νομίζω ήταν για Νάουσα. Ναι. Εμφύλιος. Ναι. Και έλεγε, ο ένας έλεγε ότι έμπαιναν και απελευθέρωναν και οι κάτοικοι τους ζητοκράβγαζαν και τα λοιπά. Ναι. Και ο άλλος έλεγε, έμπαιναν και έσφαζαν και οι κάτοικοι κρυβόντουσαν και τα λοιπά. Ναι. Για το ίδιο περιστατικό, ναι, έλεγε, 1948 ξέρω εγώ, ο ένας έλεγε, ο ηρωικός σταθμός της χωροφυλακής και τα λοιπά. Ο άλλος έλεγε, οι δοσύλλογοι που σκοτώνανε τον κόσμο. Και... Έτσι. Τι να πιστέψεις. Ναι, μαύρο-άσπρο κυριολεκτικά. Το δείχνει πραγματικότητα και μετά. Έχω την αίσθηση, ναι, βέβαια, ότι ο αριστερός, ιστορικός, ήταν πιο κοντά. Προφανώς. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει. Με το ντοκουμέντο, το εκπληκτικό. Ναι. Δημοσκόπηση. Μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ 4% τη διαφορά και τέτοια. Ναι. Κάτι άκουσα με δημοσκοπήσεων. Με μια εταιρεία δημοσκοπήσεων η οποία βγήκε πριν ένα μήνα με 100 ευρώ κεφάλαιο, με επιστημονικό τέτοιο, με επιστήμονα αυτόν, πολιτικό επιστήμονα, έναν πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και από όλους, από όλες τις δημοσκοπήσεις, μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4%. Πάντως, έβγαλε αυτός. Όλο αυτό εδώ που γίνεται με, με εθνικισμό και τέτοια που είναι της μόδας, ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Το λέγαμε προχθές με φίλο. Δεν ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατρό επιστήμονα που είναι κουκουέ. Λέει, δεν ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά είναι. Σε ενημερώνω ότι ευνοεί δυστυχώς. Συσπηρώνει κόσμο από την άλλη πλευρά. Ευνοεί δυστυχώς. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ευνοεί δυστυχώς τη Χρυσή Αυγή. Και η Χρυσή Αυγή θα έχει κανένα 10, 12, 14%. Και θα τρέχουμε όλοι. Ναι. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Ωραία, να δώσουμε πάμε λίγο, γιατί έχουμε λίγο εδώ πέρα. Πάμε, ναι, πάμε. Θα πούμε για Μουντιάλ σήμερα. Έχουμε Μουντιάλ. Και αυτά έχουμε. Λοιπόν, υπάρχουν μηνυματάκια, να τα πούμε για να μην τα μαζεύουμε μετά. 7-16 καλημέρα, μπαίνει στην κλήρωση. Πιστέ ακροατή, που κλείνει με το μήνυμα It's coming. Γεια σου, Μάριε. It's coming home, it's coming home, it's coming football's coming home. Come on, England. Πόσο ισχύει αυτό που λες για Βραζιλία και το τι ποδόσφαιρο παίζει. Ποιον Βαγγέλη Αλεξανδρή, Αλέκο Αλεξανδρή. Κατά τα... Ναι, συγγνώμη, είπα Βαγγέλη εγώ. Συγγνώμη. Ο Βαγγέλης δεν βουτούσε ποτέ. Ο Βαγγέλης βουτούσε μόνο είτε με φανέλα του Άρη, είτε του ΠΑΟΚ, είτε του Ηρακλή για να κλέψει μπάλα. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Καλημέρα, Βαγγέλη Αλεξανδρή. Είπες Βαγγέλης. Καλημέρα και Αλέκο. Δεν... Για να το λέει ο άνθρωπος, Αλέκο Αλεξανδρή, ναι. Κατά ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είναι ο μόνος προπονητής, φίλε, ο οποίος κατάφερε. Ήθελε δύο νίκες σε τρία μάτς με τον Πανιόνιο και με τρεις ήττες έμεινε στην κατηγορία. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Ναι, ναι, ρε φίλε, ναι, ναι, ναι. Ρε φίλε, θέλει δύο νίκες για να μείνει στην κατηγορία. Και μένει τελικά με τρεις ήττες. Τρεις ήττες, ναι, θεός, θεός. Πώς έγινε αυτό. Κατά τα άλλα, δίκιο έχεις για τον Δίτη της Βραζιλίας. Καλημέρα που λένε μου, it's coming home, λέει ο Θουβού. Ναι, ρε, Κουτελάρ Τζούνιορ, σε παρακαλώ πολύ. Η Βραζιλία να αποφασίσει κάτι. Μην άγεται και φέρεται από τις μόδες της εποχής και από τα κλαρίνα που κάνει. Δηλαδή, εντάξει, έφαγε τα 7 από, από τους Γερμανούς, από τον ΟΗΕ. Έφαγε τα 7 από τη μεικτή ΟΗΕ. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι να πας στο άλλο άκρο. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Μία στιγμή μαγείας από τη Βραζιλία, στιγμή μαγείας, δεν είδα. Δηλαδή, από πού θα περιμένω στιγμή μαγείας. Οι Ιρανοί ποιο μαγεία είχανε. Δηλαδή, ο Χατζησαφή με τον Ανσάρι Φάρντ πιο καλά συνδυάστηκαν. Θα τρελαθούμε τελείως. Να περιμένω στιγμή μαγείας από ποιους. Από τους Κινέζους. Οι Βέλγοι, φίλοι, είναι καλοί. Η Ιαπωνία, ποιο στιγμές μαγείας. Οι Βέλγοι είναι καλοί και οι Γάλλοι. Για τη Βραζιλία, λέω. Και οι Γάλλοι είναι καλοί. Νευράλο. Οι Βραζιλιάνοι ορισμένα ποιοτική διαστήματα παίξανε ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραία. Μην πας όμως κατεβαίνεις με σημαία. Άμα έρχομαι ατσαλωμένος να μην. Εντάξει, οκ. Okay. Άμα να γίνει Γερμανία. Για θέατρο μπαίνει ο Γιάννης. Καλημέρα, Μάριο. Καλημέρα και στον Χρήστο. Για όλους είναι καλημέρα και στον Χρήστο. Ο Κυριάκος μπαίνει και λέει για το θέατρο. Μάριο, αν η Αγγλία έχει μια καλύτερη πιθανότητα τώρα, ίσως να είναι επειδή δεν φαίνεται να έχει το γνώριμο μουντιαλικό κόμπλεξ. Λέει ο 509. Εντάξει, οκ. Okay, μια προσέγγιση είναι αυτή. Ίσως το πιο εμπεριστατωμένο βιβλίο είναι το δίτομο έργο του Μαργαρίτη Big Mouth Strikes Again. Γεια σου 900. Σκύλε 900. Εσύ πήγες με την Κολομβία, το μήνυμα είναι ότι η Κολομβία της σφάχτηκε με την Αγγλία. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Έτσι, δύο διπλές προσκλήσεις
για την πρεμιέρα απόψε στο θέατρο Κήπου. Ηλέκτρα. Σκηνοθετεί ο Θέμης Μουλίδης, πρωταγωνιστή συγκλονιστική, καθηλωτική, αξεπέραστη Λένα Παπαλιγούρα, ο υπέροχος Νίκος Κουρής και ο πολύ 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 υπέροχος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Στο εμβληματικό έργο του Ευρυπίδη, Ηλέκτρα. Οκ. FM και ονόματα επώνυμο, δίπλα γράφει θέατρο αποστολή στο 54-5-26. Χρήστο, κλείνεις λίγο τη μουσική. Θα ήθελα και στον ημιτελικό της Αγγλίας και στον τελικό της Αγγλίας έναν δημοσιογράφο να κάνει την περιγραφή. Ένα sportcaster, ο οποίος και Παρασκευή και Σάββατο μας μάγεψε με την περιγραφή του, πραγματικά μας συγκλώνησε, μας εκτείναξε από τον καναπέ μας. Βασικά εγώ δεν κάθισα, ειδικά σε όνομα το μάτς δεν κάθισα. Τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Σου τον Γκρισμάν, γκολ 0-2 η Γαλλία. Στεναχωρημένοι οι Ουρουγουανοί πάνε στη σέντρα. Η ΕΡΤ σας προσφέρει το μεγάλο αυτό προημιτελικό. Εδώ ο Μουσλέρα δεν βάζει καλά τα χέρια. Η μπάλα στα δίχτυα. Τρέπεσε, ρε. Ρε εσύ, Γιάννη, το επόμενο μάτς θα το βάλω με, θα το βλέπω με κράνος. Αγγλία ποιος μετέβη. Αυτός. Αυτός μετέβη. Κάτσε, περίμενε. Μου κάνω λάθος. Ναι. Σουηδία, Αγγλία. Ναι. Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Θέλω Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Ναι. Τον θέλω. Φιλέ. Τον θέλω. Επειδή ξεφωνίζετε όλοι και τα λοιπά. Που λένε. Περίμενε, περίμενε. Άκου και τραπεζανίδι. Γιώργος. Μέρα με τη νύχτα. Τον άξω πολύ καλή. Με αυτό λέω. Είπα κάτι για τον Γιώργο. Όχι, αυτό λέω. Και όχι, μην ξεφωνίζει ναι. Μόνο αυτόν που όντω κοιμόμασταν. Ο δηλαδή, οποίο Γιώργο. Δεν είναι για Αγγλία-Σουηδία. Για Αγγλία, καταρχήν δεν είναι για μάτς Αγγλίας. Ναι. Ρε φίλε, είναι Αγγλία. Βάλε μας κάποιον που να έχει. Εντάξει. Περιέγραψε ο Γιώργο δύο μάτς. Το Βραζιλία-Βέλγιο. Και Κροατία-Ρωσία. Και Ρωσία-Κροατία. Ο τραπεζανής ο Γιώργος, ο οποίος με είδε προχθές, με φώνησε. Δεν περίμενα το Γιώργο. Με φώνησε, με χαιρέτησε μακριά. Με λέω, μπράβο το Γιώργο. Μακριά που σε είδε. Κάτι συμβαίνει. Πριν 5-6 βράδια. Λοιπόν, κλείσαμε. Να δω λιγάκι. Σε θέλει στην έργεια να μεταδίδεις. Κλείσε. Ναι, γι' αυτό πάμε. Μαγγέλης, ναι, ναι, στο πιο. Λοιπόν, έκλεισε ο διαγωνισμός. Η Φιλιό, η Γούσια, καβατζώνει τα γυαλιά από το Opticon Express. Γιατί απαντάει σωστά, τι απαντάει η Χρύσανθε. Η Ιωάννα Παπά. Τι είναι η Ιωάννα Παπά. Κουμπάρα. Κουμπάρα. Το γνώριζες? Όχι. Ο Κιώσης. Ποια είναι η Ιωάννα Παπά? Φύγετε και οι δύο. Θες να πας στα παιδιά που κάνουν μπάνιο, είναι μόνο στα παιδιά. Ποια είναι η Ιωάννα Παπά? Ηθοποιός. Παπακαλιάτη δεν έβλεπες? Στα μισά σύριαλ έκανε σεξ με τον Παπακαλιάτη. Μία με αυτή που έπαιζε την Ξένη. Με δύο αυτιά. Αυτή. Που έπαιζε και την Ξένη στην ταινία την τελευταία του Παπακαλιάτη. Μόνο αυτή έχω δει από Παπακαλιάτη. Όχι. Όχι. Στα σύριαλ, βρε. Από Παπακαλιάτη έχω. Στην τηλεόραση, στα σύριαλ. Δεν έβλεπα Παπακαλιάτη, συγγνώμη. Έκανα κάτι κακό. Το 4 δεν το έβλεπες? Όχι, στο 4 είναι. Είναι στο 4, όχι. Είναι. Το μόνο που έχω δει με Παπακαλιάτη. Πώς λέγονταν εκείνο? Άκουσε που είχε και μάνα και κόρη, ρε. Άκου να σου πω. Με τη Ζούνη. Δύο πράγματα έχω δει Παπακαλιάτη. Ναι, ναι. Ένα, έχω ναι. δει όταν πρωτοέβγαινε στο Λαζόπουλο. Ναι. Που έκανε το φίλο εκείνο του. Του... Ναι, ρε, τον. Πες το ρε, εσύ, Χρήστο. Του... Ποιον έκανε εκεί πέρα ο Χριστόφορος? Το φίλο του. Του ίδιο τέτοιο ντύσιμο έκανα τότε εγώ. Ίδιο ντύσιμο ολόιδιο τότε. Ίδιο και έκανα. Το δεύτερο που έχω δει Παπακαλιάτη είναι την ταινία την τελευταία που έκανε. Το. Δεν κατάλαβα. Ναι. Η οποία μάλιστα ταινία ήταν εξαιρετική. Ναι. Δηλαδή ενώ υπάρχει αίσθηση ότι είναι ότι τράσο ο Παπακαλιάτης και τα λοιπά. Ναι, ναι. Δεν ήταν τόσο. Είχε και δύο μηνύματα. Ναι, ναι. Είχε και δύο μηνύματα. Περνούσε και δύο μηνύματα. Τόσο προφανή. Και ήταν και, ναι, τόσο προφανή. Και ήταν και συγκινητικό. Και η πλοκή όλη αυτή που σκοτώνει την κόρη από το τέτοιο που τον μπαμπά και τα λοιπά. Ποια είναι, ένας άλλος κόσμος, μπράβο. Ποια είναι αυτή που παίζει την ξένη σε αυτό το... Α, αυτή είναι, που είναι ξένη. Αυτή είναι Σουηδέζα. Σουηδέζα δεν είναι. Τι είναι? Ουγγαρέζα, σίγουρα. Ουγγαρέζα. Που παίζει την Σουηδέζα. Δεν μπορεί να είναι Ρώσικη. Όχι, είναι Ουγγαρέζα. Η Ουγγαρέζα ναι. Λοιπόν κοπελάρα, αυτή κοπελάρα. Είναι... Άλλη είναι η λέξη που χρησιμοποιείται. Ναι. Ναι. Ηθοποιάρα. Θεά. Ηθοποιάρα. Θεά. Θεά. Αυτή. Ναι. Αυτό έχω δει από Παπακαλιάτη. Η Παπά ποια είναι? Στα σύριαλ. Έλα, Ιωάννα, πάντα την ξέρεις. Άμα μου τη βάλει φωτογραφία, θα τη δω. Ιωάννα, Παπά. Πολύ, πολύ αδύνατη. Πάρα πολύ αδύνατη. Καστανόμαλη μακρύ. Πολύ γλυκιά φατσούλα. Την ξέρεις πιο καλά, πιο καλά από την γυναίκα σου, την ξέρεις. Πιο καλά από την Κατερίνα. Πιο καλά την ξέρεις. Την Ιωάννα την Παπά. Ιωάννα Παπά. Ποια δεν την ξέρεις, μωρέ. Αυτή. Να, πάτε, έλα, δεν πά. Ποια δεν την ξέρεις. Δεν την ξέρεις.
Σε 300 serial καταρχήν την έχεις δει. Πέρα από κινηματογράφο, έτσι. Α, εδώ ναι. Που δεν έχει και πολλές στο κινηματογράφο. Αυτή είχα συνομιλία πέρυσι μαζί της για περίπου μισή ώρα εδώ κάτω, στην σχολή Βουτσινάς. Είχε ανέβει δύο φορές. Α, ναι, εδώ μου φέρνει που είναι μπράβο, καστανή. Ναι. Θα παντρέψει τη Λένα την Παπαλιγούρα. Αυτή, η Ιωάννα. Μας το πήρανε το κορμί. Το αποδίδει. Μας την πήραν την κοπέλα. Μας την πήραν τη Λένα. Ποια είναι η ηθοποιός. Μάλιστα, Ιωάννα Παπά. Ναι. Αχ! Μαζί ζευγάρι με τον Πουλάκη Παπά. Να μην περιγράφεις άλλο τις φωτογραφίες Ιωάννας Παπά και να συνεχίσουμε, ναι, γιατί έχουμε Μουντιάλ. Πηγαίνουμε στο break. Άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε και γραμμές, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα έρθει για δύο μέρες εδώ στο στούντιο ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Οπότε όσοι ενοχλείστε μπορείτε να μην ακούτε, έτσι. Αύριο είπε Χρήστο. Είπε αύριο μπορεί και την Παρασκευή. Δες το, μήπως το αλλάξεις. Σου λέω την Τετάρτη. Εντάξει, εντάξει. Αλλιώς θα ανέβω στο βουνό την Τετάρτη. Τετάρτη φέρνω μια γυναίκα εγώ εδώ πέρα να κάνουμε σοου. Σίγουρο 100%. Σοου θα φέρεις κοπέλα. Ναι. Ωραία, φέρε. Κοπέλα. Κοπελάρα. Κοπέλα. Κοπέλα. Επειδή θα λείπω εγώ, θα φέρεις κοπέλα. Γιατί αυτή αν τη φέρω και είσαι κι εσύ εδώ, πιστεύω ότι θα. Ούτε θα λες. Ποια είναι αυτή. Αντερεφ. Ποια είναι αυτή. Αντερεφ. Περήφανη γεννησιώτησα. Μόνο που δεν μπορεί να κυκλοφορεί στα γεννητσά πλέον. Ναι. Για πες. Χαζαμάρα είπες. Εγώ είπα χαζαμάρα. Χαζαμάρα είπες. Να πάρει τώρα ο Νταλή. Ποιος Νταλή, ο Νίκο, τον Παουξίλες. Ναι. Τι μου την έβαλες αυτή εδώ πέρα έτσι, ρε. Είναι και η τμός. Ναι, δεν τη βάζεις έτσι. Πώς να τη βάζω. Βάλει με παλτό, με γούνα, κάτι, ξέρω εγώ, ναι. Την έβαλες έτσι. Αφού το ρεπορτάζ έλεγε για. Λοιπόν, οπότε ελπίζω ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος να μεταδώσει το Κροατία-Αγγλία. Το που λένε μου ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος. Όχι, ρε φίλε. Σε ποια ομάδα έχει ειδικότητα. Σε ποια ομάδα κάνει κυρίως ρεπορτάζ. Στο Παναθηναϊκό. Όχι. Στο. Περί, μην βιάζεσαι. Αθλητική Κυριακή. Έχει καλύψει. Αν έχει καλύψει ρεπορτάζ και αγώνα πρωταθλήματος, έτσι, ελληνικού συλλόγου, Super League. 50 φορές, οι 35 είναι αυτός ο σύλλογος. Γηπεδούχος. Τι. Έβλεπα εδώ πρόταση για Κουτίνιο 270 εκατομμύρια ευρώ η Παρή. Χαζή είναι αυτή. Τι κάνει. Με όλη τη συμπάθεια στα λεφτά του Βαγγέλη Μαρινάκη, μην φέρεις Μάρκοβιτς αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική απάτη. Έλεος με τις απάτες του Ολυμπιακού από τη Λίβερπουλ. Έλεος. Πήρε τον Ριέρα, ούρλιαζε ο Ασλαμάς, ούρλιαζε, τον κουβάλισε κιόλας με ελικόπτερο, θυμάσαι, και τον κοίμησε δύο βράδια, τρία πρώτα βράδια αστέρα βουλιαγμένη σε σουίτα. Τη μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική απάτη από τη Λίβερπουλ. Τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Ο οποίος έγινε μετά αριστερό μπακ, γελούσε η κοινωνία όλη, του κάναν καλαμπούρι όλοι οι Έλληνες. Και μετά πήγε στη Γαλατά. Τι λεφτά παίρνει ο κόσμος, ρε. Ο Ριέρα. Και ο καλός ο Ριέρα, ο παικταράς ο αδερφός του, έπαιζε εδώ στα χωριά μας. Ο ένας ένα τόνο μπάλα, ο άλλος 1,5 κιλό. Δηλαδή, ό,τι και να πω. Ό,τι και να πω. Εντάξει. Έλα, πάνε σε διάλειμμα γιατί έχω βρει Τζόρτζογλου με. Πώς τη λένε Αθήνα. Τζένι Μπότσι. Με Τζένι Μπότσι. Πολύ ωραία. Τζένι Μπότσι. Επιστροφή. Επιστροφή στο στούντιο εδώ πέρα με Τρόικα, με Τσαλτίδη, με Κιώση, με Ασλαμή. Γραμμές ανοιχτές 2310, 287 και 3 οκτάρια. Τι μας έχει βάλει Τσαλτίδης πρωί-πρωί. Τον καημένο, τον γεράσιμο. Δεν το είχα δει αυτό με τον Γενατά, δεν το είχα δει από την αμαρτία μου. Δεν το θυμάμαι δηλαδή. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλησούλες για την Ηλέκτρα. Η πρεμιέρα απόψε στο θέατρο Κήπου με Λένα Παλιγούρα, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Νίκο Κουρί, το αριστούργημα του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουλίδη. FM και ανώνυμα τεπώνυμο, δίπλα γράφει θέατρο, αποστολή στο 54526. Δύο διπλές προσκλησούλες. Περιμένει ήδη ο πρώτος φίλος, 2310, 287 και 3 οκτάρια, να λέτε όνομα για να μην μιλάμε απρόσωπα και ομάδα που υποστηρίζετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Φρεντ The Red, εσύ είσαι. Τζόνι Ρεντ. Ο Τζόνι Ρεντ. Άλλο είναι ο Φρεντ The Red, μάλλον ναι. Α, γιατί υπάρχει εδώ πέρα, βλέπω τώρα σου έστρα, λέει Μάρι, ένα μήνυμα στο Facebook γιατί είμαστε Αγγλία, ναι. Fred the Red. Χρήστος, ναι, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ναι. Πάμε, Τζόνι Ρεντ. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, δεν θα έπρεπε να υποστηρίζει το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο είναι η μόνη ομάδα η οποία μπορεί να μας πάρει το κύπελο. Στο Βραζιλία-Βέλγιο δεν μπορούσε να μείνει. Θα έπρεπε να υποστηρίζει Βραζιλία με την έννοια ότι ακόμα και αν περάσει η Βραζιλία δεν θα μπορούσε να μας πάρει το κύπελο η Βραζιλία. Καλά, ναι. Το Βέλγιο τώρα είναι. Ναι. Δεν είμαστε το φαβορί σε τελικό με το Βέλγιο. Αγγλία-Γαλλία βλέπω τελικό. Μακάρι να γίνει έτσι. Να είναι και επικός τελικός με δύο μεγάλες παραδοσιακές εχθρότητες, ξέρεις, να έχει μέσα Ναπολέοντα, να έχει Ιβανό ή να έχει διάφορα, ξέρεις. Mm. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσω τώρα, θα επανέλθω λίγο αργότερα. Ωραία, ωραία, έγινε, έγινε, ωραία.
Λοιπόν, ο Ηλίας λέει, ο Λόφτους γιατί δεν παίζει. Ναι, ενώ έχει παίξει, πήρε πάρα πολύ χρόνο ο Λόφτους Τσίκ στα μάτς του ομίλου, δεν έχει παίξει καθόλου σαν νοκάουτ. Ο coach ξέρει, Gareth knows, τόσο μα τόσο απλά. Η Έλενα μπαίνει για το θέατρο, ο Αντώνης μπαίνει για το θέατρο, η Νεκταρία μπαίνει για το θέατρο και για το άλλο του Φρέντερ Ρέντ το διάβασα κανονικά. Έχει απορροφηθεί τελείωσε. Βλέπω την ταινία, ρε φίλε, εκπληκτική. Ναι, ναι. Με Τζένι Μπότσικ και ξέρω εγώ. Νίκος Ψαράς, ο οποίος είναι από το Σοχό, από εδώ. Σοβαρά. Ναι. Μπράβο, όλα τα ξέρεις. Ναι. Παντρεμένος, έχει ένα αγοράκι, τι έχει. Ναι. Μεγάλος και αυτό, με την ηλικία του, δείχνει πολύ πιο νέος ο Νίκος Ψαράς. Αυτή τώρα όλοι. Να τώρα, αυτό το βλέπεις αυτό εδώ πέρα. Ποιο είναι αυτό, αυτό κλείσε τα πέρα, μάτια. Κλείσε τα μάτια με τον Χριστόφορο. Σε αυτό δεν είναι ρε, εσύ που είναι με την Πέμι Ζουν, είναι μαμά της και τα έχει και με τις δύο. Και με κόρη και με μάνα. Ναι. Και ο κερατωμένος ο μπαμπάς είναι ο Άλκης Παναγιωτίδης. Και είχαμε βγάλει τότε. Ναι, την ξέρω την παπά τότε. Ναι. Κάθε Τρίτη πρωί κάναμε με τον Παναγιώτη Παπακαλιατιάδα. Είχαμε φιέρωμα στο σύριαλ. Κάθε καλά, όπως και πολλοί άλλοι, σε εκατομμύρια εκπομπές ανά την Ελλάδα, Τρίτη πρωί είχαν Παπακαλιάτη κανονικά. Ναι. Μπράβο τον Παπακαλιάτη. Ο Άλκης ο Παναγιωτίδης, με το που μαθαίνει ότι η γυναίκα του έχει νεαρό πιτσιρικά εραστή, κάθεται κάτω στα πλακάκια της κουζίνας και πίνει ουίσκι. Αβέρτα. Λέγαμε ουίσκι, το ποτό του κερατά. Εντάξει. Α, ευτυχώς δεν πίνω. Ναι, και πόσοι κερατάδες όταν το μαθαίνουν κάθονται στα πλακάκια της κουζίνας. Να αρπάξει και ένα κρύωμα δηλαδή, ναι, ήταν συγκλονιστικό. Και λίγο σεβασμό. Α, γι' αυτό το λες. Στον Άλκη Παναγιωτίδη, λίγο σεβασμό δηλαδή στον Άλκη. Εντάξει, μεγάλη, τεράστια μορφή. Πάντως ο Βακαλιάς δεν χρειάζεται να έχει κανονική ζωή. Με όλα αυτά που κάνει στις ταινίες, αρκούσανε. Τι. Μια χαρά. Ναι, την ξέρω. Ναι, ρε, εσύ, Ιωάννα Παπά, δηλαδή έλεος. Ναι. Δεν ήξερα πώς την λέγανε μέχρι τώρα. Καλά, δεν έχει καμία σκηνή με Κατερίνα Διδασκάλου. Δεν πήρανε, ρε φίλε, συγγνώμη. Πρέπει τώρα να έχει. Δεν ναι. πήρανε αυτό. Men House. Men's House. Το, οι έξι πιο hardcore ερωτικές σκηνές που έχουμε δει σε ελληνικές σειρές. Έτσι, για να μην γίνει παρακούει ο κόσμος, για να μην γίνει παρεξήγηση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Για τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Ρε εσύ Γιάννη Αναγνωστόπουλε και είναι στο κομμάτι βαθιά υπόκληση στο Μουντιάλ. Το είδε σίγουρα και ο Χρήστανθος αυτό. Ρε εσύ Γιάννη Αναγνωστόπουλε είναι τόσο σύνηθες ποδοσφαιριστής και δι σκληροτράχυλος χαλκέντερος αμυντικός να δακρύζει στο τείχος ενώ μένουν ακόμη 3-3,5 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις όταν έχει συνειδητοποιήσει ότι όλα τελείωσαν. Και αναφέρομαι φυσικά στον συγκλονιστικό στόπερ της Ουρουγουάης, τον Χιμένες, της Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι απίστευτη εικόνα, βαθιά υπόκληση στον Χωσέ Χιμένες, τον 23χρονο στόπερ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Ουρουγουάης, όταν παίρνει θέση στο τείχος στο 87ο λεπτό, μένουν ακόμη 3 λεπτά, συν τις όποιες καθυστερήσεις. Αλλά ξέρει ότι όλα έχουν τελειώσει και ξεσπάει σε κλάματα. Αυτά είναι αυθεντικά δάκρυα, Βραζιλιάνε Κουτελάρ Τζούνιορ. Όχι τα ψεύτικα, τα υποκριτικά, τα κροκοδίλια. Όπως και δες παίκτη εδώ, δες παίκτη. Τι είναι ο Μάρκοβιτς, τι. Τι είναι ο Μάρκοβιτς, τώρα, ούτε. Επειδή ήταν στη Λίβερπουλ. Δηλαδή, στον Άρη να έρθει. Σιγά μην φέρουμε αυτόν. Στον Άρη να έρθει, πρέπει οι Αριανοί να πάνε στο αεροδρόμιο να μην προσγειωθεί το αεροπλάνο. Και μετά από αυτό που έγραψε το ΠΑΟΚ 24, άρχισαν να φέρνουν παίκτες που πέρασαν από την Μπόκα, θα ξαναπέσουν. Ο Κολάσος θα σκαρφώσει. Άκου τι έγραψε, άκου. Χρήστο, με τον Άρη ασχολούνται, ρε. Ρε με τον Άρη ασχολούνται. Βλέπεις όλη μέρα ασχολούνται με τον Άρη. Αυτό το πει σημαντικά. Δηλαδή πάνε Champions League, αυτό, μαδάρα. Με τον Άρη ασχολούνται όλο. Διάβασα ξανά. Άρχισαν να φέρνουν παίκτες που πέρασαν από την Μπόκα. Θα ξαναπέσουν στο ΠΑΟΚ 24. Όλοι, ο εφιάλτης σας ο Άρης, όλη μέρα με τον Άρη. Λοιπόν, κρατήσου. Κρατιέμαι. Εγώ επειδή είμαι τελώς. Ακροατή, ερχόμαστε σε μισό δευτερόλεπτο. Επειδή είμαι τελώς σε τρυπάκι Μουντιάλ, άκουσα να πακόλα κάτι παίκτες που πήρε ο Άρης. Ναι. Πήρατε έναν που λέγεται Μενέντες. Μενέντεθ. Μενέντεθ. Ναι. Παιδιά, εγώ ποιον κατάλαβα ότι πήρε ο Άρης, ξέρετε. Τον Σεντεμέντε στο Θανάση. Τον αμυντικό. Και λέω πάνε καλά στον Άρη. Λέω αυτός πρέπει να είναι το λιγότερο 43. Άκου λίγο.
Έφερα τον πραγματικό. Το θυμάσαι, Χρήστο? Έφερα, Καλαμάτα, ε! Έφερα τον, Καλαμάτα. Τον original. Και μετά Γιάννη. Τον original Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία. Αυτός είναι original. Αυτός ναι. Ήταν επίσης original. Ναι. Ο Νάτσο Γκαρσία. Ναι. Όπως μου είπε κάποιος φίλος. Ναι. Ο Γιώναν Γκαρσία. Ναι. Και ο Πίτου Γκαρσία. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Στην Ελλάδα, δε στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι το καραβάκι, ο τύπος. Ό,τι να είναι. Πάνε στον ακροατή. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Τι κάνουμε, ρωμανίστα. Ο, από Αθήνα, ο περήφανος ρωμανίστα. Ναι, ναι, ναι. Από Δυτική Αττική, έτσι. Εδώ, στην Ελλάδα είσαι ατρόμητος. Περιστέρι. Περιστέρι, ναι. Στην Ελλάδα είσαι ατρόμητος. Πηγαίνω. Δεν, δεν το βλέπω σαν οπαδός, αλλά πώς πάει κάποιος που πάει ναι. να δει την ομάδα της πόλης του. Της περιοχής, μπράβο, ρε. Κάτι καλά, που υπάρχει ναι. στην Ευρώπη και δεν υπάρχει στην Ελλάδα, μπράβο. Κάτι τέτοιο. Μπράβο. Όταν ακούω, δηλαδή είμαι δραμηνός, είμαι ΠΑΟΚ και δεν πάω στο Δόξα Δράμα, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Που, δεν υπάρχει μόνο στην Αγγλία, περισσότερο το λένε για Αγγλία. Υπάρχει ναι. παντού έτσι. Ναι. Δηλαδή στην Ιταλία, ο άλλος πάει να δει την Άσκολη, ξέρω εγώ τι Σασουόλο, οποιαδήποτε. Μπράβο. Μπράβο. Υπάρχει όλη τη πάω. Ναι, ωραία. Παγκόσμιο, εσύ τώρα τι είσαι, είσαι Ρώμα, εσύ είσαι Ρώμα, ο παδός Ρώμα. Ναι. Δεν είναι Ιταλία, παγκόσμιο τι είσαι. Στο Μουντιάλ. Ναι, συγκεκριμένα εγώ από εθνικές ποτέ δεν με τραβούσαν. Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Πιτσιρικάς, ας πούμε, εντάξει, υποστήριζα Βραζιλία, αλλά αυτό είναι κάτι εντελώς ρηχό και επιφανειακό. Όταν είσαι πιτσιρικάς δεν έχεις ναι, τόσα ναι. πολλά ναι. κριτήρια, ας πούμε, να κρίνεις τα το μυαλό. Εντάξει, είναι, τα παιδιά είναι, παιδί μου, γενικά είναι πρόβλημα, ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ το 98, ας πούμε, έβλεπα τον άλλο, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Μετά με τράβηξε κάποια ομάδα συγκεκριμένα. Τώρα για το παγκόσμιο που λες, ναι. επειδή ξεκίνησες για βρετανική κουλτούρα, ναι. ξέρεις, έχω έρθει και έχουμε μιλήσει. Ναι, έτσι. Σε γνωρίσαμε, ήρθες εδώ πέρα μας και γλυκάκια μας έβγαλε και ο Χρήστατος έχει γνωρίσει. Ήταν και ο Χρήστατος εδώ πέρα, δεν ναι, ναι, όλους, ναι. όλους τους είδα. Ναι. Ναι. Εμένα μου κάθεται κάπως περίεργα, ρε παιδί μου, που η Αγγλία αυτή δεν έχει αυτό που λες το βρετανικό DNA για μένα. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω κανένα σημείο κοινό με την Αγγλία του Γκασκόιν, του Λίνεκερ. Ήταν αγγλιάρες εκείνες. Λέει... Ήταν αγγλιάρες. Τώρα είναι πιο multicultural. Είπε και ο φίλος μου Δημήτρης, είναι ο Λίνς, ο ψηλός. Ναι, τώρα αυτή η Αγγλία είναι άχρωμη εντελώς. Αν τους έβαζες άλλες φανέλες, δεν καταλάβαινες ότι είναι Αγγλία καταρχήν. Δηλαδή ναι. δεν υπάρχει το πάθος που υπήρχε αυτό που λες εσύ το run and gun, το, ναι. το σκληρό παιχνίδι, όλο αυτό ναι. το βρετανικό ναι. στοιχείο δεν υπάρχει. Είναι το τέρας της εποχής. Δυστυχώς, ναι. Αργός, δηλαδή, γιατί να σου πω κάτι, τόσα, με όλες αυτές οι ομάδες, το 82, ποιος θυμάται τι έκανε η Αγγλία. Ήταν υπέροχη η Αγγλία εκείνη, το 82, υπέροχη η Αγγλία, με παιχταράδες. Ναι. Ποιος θυμάται τι έκανε, ποιος θυμάται Graham Riggs. Είχα αριστερή πλευρά με Kenny Sansom και Graham Riggs, Arsenal, τρελή αριστερή πλευρά. Είχα στο κέντρο άμυνας Phil Thompson, Terry Butcher. Είχα μπροστά Paul Mariner. Εντάξει, ποιος θα θυμάται αυτά, ας πούμε. Τι πέτυχε εκείνη η Αγγλία. Κοίταξε, αυτό είναι λίγο ένα πρόβλημα. Γιατί, ας πούμε, σε ένα Μουντιάλ θες να δεις πολλά στυλ παιχνιδιού. Ναι. Αυτό θες να δεις από κάθε χώρα το δικό της στυλ. Δηλαδή, θες να δεις Ιταλία. Ναι. Όσοι θέλουν να πούν Ιταλία, δηλαδή εγώ που είμαι Ρώμα, ναι. εντάξει δεν τρελαίνομαι για Ιταλία, αλλά ναι. έχει το δικό της στυλ. Ναι. Η Αγγλία έχει το δικό της στυλ. Η ναι. Βραζιλία και αυτή έχει αλλοιωθεί τώρα. Δηλαδή ναι. είναι ένα πράγμα ναι. που έχει παγκοσμιοποιηθεί εντελώς το ποδόσφαιρο. Εντάξει, γίνεται τα τελευταία 30 χρόνια βέβαια ναι. αυτό. Ναι. Ναι. Αλλά τώρα πια έχει ναι. γίνει εντάξει, το υπέρτατο ναι. βαθμό. Δηλαδή και το αγγλικό ναι. πρωτάθλημα, ναι. οι παίκτες αυτοί παίζουν συμπαίκτες με παίκτες που βέβαια παίζανε πριν 20 χρόνια. Ναι, δηλαδή, ναι, έχεις, ναι. όπως έχεις πει και εσύ, έχει ισπανοποιηθεί εντελώς το αγγλικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, ναι. Εγώ ναι. συμπαθώ τους λάτρες ποδοσφαιριστές, ναι. αλλά δεν θέλω να βλέπω να χάνουν το χαρακτήρα τους. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή, ναι. το σέβομαι αυτό σαν οπαδός. Ναι. Σαν φύλαχλος, τέλος πάντων. Κοίταξε, είναι γενικά η εποχή της ισοπαίδωσης. Όλοι από την κάτω βρύση Αρκαδίας μέχρι την εθνική Αγγλίας να παίξουμε 3-5-2. Εμένα αν μου έλεγες ότι θα έρθει μια μέρα που η Αγγλία θα παίζει 3-5-2, θα σου έρθει σηκωφίγε ρε φίλε από εδώ. Θα σου πει ειλικρινά. Μπορεί να σε έβριζα κιόλας. Μπορεί να σε έβριζα κιόλας. Εντάξει. Ναι, εντάξει, είναι... Δηλαδή η Αγγλία είναι 4-4-fucking-2. Όχι απλά 4-4-2, 4-4-fucking-2. Αυτό είναι. Και όχι το 4-4-2, αυτό το γελίο το πράγμα ναι, που το έχει στο Άγιο Σιμεώνε. Ναι, ναι, τον μπάσταρδο. Ναι, ακούστε ναι. στο Μουντιάλ, όχι από το Μουντιάλ, το προηγούμενο Μουντιάλ, ναι. σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει όταν αμήνονται οι ομάδες ναι. πίσω από τη Σέντρα, ναι. παίζουν 4-4-2. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι 4-4-2 κλασικό, είναι μόνο και μόνο για να καλύψεις χώρους, όχι, ναι, ναι, ναι. να του πλάρεις τα αντίπαλα extreme ναι, ναι.
να παίζουν οι γραμμές στα 10-20 μέτρα, να μην μπορεί να πάρει ανάσο αντίπαλο. Όχι απλά νοθευμένο, καρά νοθευμένο. Καρά νοθευμένο, ναι. Βλέπεις ένα πράγμα τώρα στο φετινό Μουντιάλ, που ξέρω εγώ τα 60 λεπτά ενός αγώνα είναι μπάλα, υπάρχει στο κέντρο και στην άμυνα. Ναι. Και να υπάρχουν τελικές φάσεις με το σταγονόμετρο. Δηλαδή, είδες μπάλα με τη Βραζιλία, ξέρω ωραία. Εγώ, που ήταν ναι. εντελώς τρίπια, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, ναι. Όχι και μόνο από λάθος. Δεν βλέπεις αλλιώς. Ναι. Ωραία, Ρωμανίστα, είναι παλικάρι. Περιμένουν άλλοι δύο, να είσαι καλά. Να σε ακούν πιο συχνά τηλεφωνικά, γιατί είσαι μασικά σε βλέπουμε. Πάμε, καλημέρα. Έλα, Τζόνι Ρέντες είσαι. Έλα, πάμε. Τρεις υποκλήσεις. Ναι. Πρώτη, στον διοπτροφόρο πειρασμό της Κροατίας, τους πανηγυρισμούς, και η δεύτερη, στον ξαφό πειρασμό, ο οποίος ήταν αμέσως μετά στο πλάνο της κρατικής τηλεόρασης. Αν δεν το προσέξατε. Περίμενε. Στην εκπομπή, ώρα για Μουντιάλ μετά. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, γιατί και στις ειδήσεις νομίζω έπαιξε αυτό. Γενικά παίχτηκε αυτές τις μέρες. Ελληνίδα. Από Κροατία. Α, από Κροατία. Δεν την είναι. Δεν το. Στους πανηγυρισμούς. Α, ναι, 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 μπράβο. Ναι, δίπλα από το άλλο. Ναι, 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 μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ναι, το ένα ακριβώς δίπλα από το άλλο. Εγώ βαθιά υπόκληση είπα κάτι στην αρχή σε όλες τις Σουηδέζες. Ναι. Η λιγότερο όμορφη είναι 5 κλάσεις πάνω από την πιο όμορφη Ελληνίδα. Άβαφες, ναι, αυτιασίδωτες. Έχει και η βαλκανική μεγάλη ποικιλία. Με μακράν από τις Ελληνίδες εννοείται. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Και η τρίτη υπόκληση έχει να κάνει με εσένα που ναι. τόνισες ναι. την σύνδεση ανάμεσα στη μουσική που ακούνε οι νέοι της εποχής ναι. με τις φανέλες. Γιατί εγώ μεγάλωσα, εγώ προσωπικά μεγάλωσα με MTV. Ναι. Άκουγα και παλιά λαϊκά βεβαίως, ναι. αλλά ήταν το MTV ναι. μια βασική κατεύθυνση μου. Βέβαια, το MTV ήταν ναι, βέβαια. Manchester United και Εθνική Αγγλία και όλα αυτά. Βέβαια. Τώρα το MTV έχει κάτι reality show για έφηδες σε ενδιαφέρουσα και κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Έχουν παρατήσει τελείως. Ναι. Οπότε δεν έχουν ερέθισμα με το MTV τα μικρά. Θυμάμαι ότι Johnny Red είχαμε πιει 3 φραπέ για να αντέξουμε να δούμε 2 τα μεσάνυχτα εκείνη την Κυριακή στο. Ξεχνάω τώρα, κούρσαμε την εκπομπή. Το 24 Alternative, όλο ήταν μωρέ, για να δούμε τους Make Believe, τους Αθηναίους. Που τους μετέδωσε το βίντεο πρώτη φορά. Ναι. Alternative Nation. Alternative Nation, ναι, μπράβο. Μπράβο. Ναι, 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 ναι. Και το Σάββατο Party Zone. Μπράβο. Ήταν μεγάλες ωραία. Δηλαδή. Ωραία. Έγινε Johnny Red, παλικάρι μου, επειδή περιμένει κι άλλος. Μία λέξη μονάχα. Ναι. Για αυτό που είπε για το χαμένο ποδοσφαιρικό DNA. Θα πω μονάχα μία φράση. Ναι. Μπήκανε τα 2 γκολ με κεφαλιές στον αγώνα με τη Σουηδία. Ναι. Και τίποτα άλλο. Με την Αγγλία. Ναι, ναι, ναι. 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 Σηκώνει μπάλα η Αγγλία. Σηκώνει μπάλα, ναι. Ναι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, Τζόνι Ρέντα. Να σε καλά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα και καλά, παιδιά, τι κάνετε. Καλημέρα, Νίκος από τα Γεννητσά, ο παδός του ΠΑΟΚ. Όσο κυνηγάει την Αγγλία, τώρα, τόσο η Αγγλία. Τώρα θα σε φτιάξει με την Αχτσιόγλου. Ναι, πες μου, Νίκο. Καταρχήν πρώτα απ' όλα, όταν κάθεσαι να δεις μια επική μάχη ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες και περιμένεις να δεις ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Όταν βλέπεις ότι μια ομάδα ρίχνει τις ασπίδες κάτω και δεν μπορεί καν, τότε απογοητεύεσαι. Ναι. Αυτό λοιπόν έκανε η Σουηδία, ναι. πέταξε τις ασπίδες κάτω, δεν πολέμησε. Και το μόνο συγχαρητήρια που μπορώ να δώσω στον προπονητή, ας πούμε, της Αγγλίας, είναι ότι κρατάει μια πάρα πολύ φρέσκια ομάδα, γιατί αυτό το Μουντιάλ δείχνει ότι ο πιο φρέσκος θα το πάρει και όχι ο πιο καλός ή ο πιο καλός τεχνίτης, ναι. αλλά η πιο φρεσκαδούρα. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να παίζει το 4-4-2. Ποιος? Αυτό που έχουμε λατρέψει η Αγγλία. Α. Είναι αναγκασμένη να παίζει το 4-4-2, γιατί αυτό είναι το DNA. Άσχετα που εμείς το λατρέψαμε από έναν Αργεντίνο όπως είναι ο Έκτορ Λαούρ Κούπερ και Πανσελότη, οι οποίοι ever παίξανε το καλύτερο 4-4-2. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Βαλένθια του Κούπερ. Με Μπεντιέντα μέσα, με Πιόχο Λόπες, με Πεκταράδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, με απίστευτα τρεξίματα. Ναι. Και μια μινιατούρα πήγε να το κάνει και στον Άρη, βέβαια, αλλά δυστυχώς εκεί πέρα μέσα άλλα προβλήματα υπήρχαν και κατέρευσε ο κοινός ο Άρης. Ναι. Καλά, λοιπόν, ο Κούπερ το έπαιξε. Μάλιστα, θα σε κάνω μια... Ο Κούπερ το έπαιξε, μάλιστα και πάρα πολύ ωραία, αλλά το θέμα ήταν ότι δεν είχε background πίσω στον πάκο για να μπορέσει να κρατήσει, ένα επίπεδο. Και έτσι ο Άρης, ας πούμε, ενώ στην Ευρώπη διέπρεπε, στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν τα πήγε καλά. Σωστό. Τέλος πάντων, θέλω να κάνω μια ερώτηση στο Μάριο. Ναι, παλικάρι μου. Που έχω προβληματιστεί. Το παιχνίδι με τη Ρωσία, φαντάζομαι, το είδες. Το Ρωσία... Την Κροατία. Όλα τα έχω δει, όλα. Δεν εννοείται. Όλα τα έχεις δει. Λοιπόν, άκουσα. Και την Ισία Παναμάιδα, ρε φίλε. Ενώ έχει δείξει απίστευτες φατσούλες
και ουρή του παραδείσου από όλες τις χώρες. Ναι. Εμένα αυτή που με καθήλωσε, ρε φίλε, ξέρεις ποια είναι? Η πρωθυπουργός της Κροατίας, η πρόεδρος τι είναι? Ναι ρε φίλε, μήπως πρέπει να προβληματίζομαι σιγά σιγά? Όχι, ωραία, πολύ ωραία γυναίκα είναι, ωραία γυναίκα είναι. Και αυτές που, ήταν οι φωτογραφίες που είδαμε που είναι με τα μαγιά, που φοράει διάφορα μαγιά. Μπες και δες την Χρυσάφη. Ναι. Ωραία γυναίκα είναι, ναι. Αλλά λίγο ψεύτικη ή μου κάνω λάθος? Μπορεί να έχει μια χορηγία πριν από κάποια χρόνια. Λίγο ψεύτικο, ναι. Τέσσερα χιλιάρια. Δεν μου λες πόσο χρόνο είναι αυτή, ρε Μάριε. Ιδέα δεν έχω. Πόσο είναι, Χρήστο? Αν γνωρίζετε, παιδιά, η πρόεδρος της Κροατίας, τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος και όσοι. Ναι, 50 θα είναι. Πόσο? Δεν νομίζω. Γύρω 45? Στα 43-45, κάπου εκεί μου φαίνεται. Μάλιστα, ωραία. Εκεί μου φαίνεται. Τι είδες, την ψάχνεις για νύφη? Καλή γυναίκα, δεν είναι, ωραία. Ψάχνεις να παντρευτείς? Όχι ρε φίλε, αλλά... 50! Ακριβώς 50 μας ενημερώνει ο Χρήστος και όσοι. 50 ρε φίλε, μπράβο ρε, συγχαρητήρια τη δίνω να πούμε, συγχαρητήρια. Πάρ' την φέρτη στα Γιάννησά, αυτή να γίνει χαμός. Σωστός. Λοιπόν, τώρα για να πούμε, γιατί ο τελικός είναι με την Αγγλία τώρα. Λοιπόν, πιστεύεις ότι θα κατεβάσει Μάριο το ίδιο σύστημα? Καταρχάς, να πω κάτι. Υπάρχει μια στιγμή η οποία συγγνώμη λίγο, ναι. Πρωτού πεις, ο Μαγκουάιρ, ποιος και αν ουσίας είναι? Άστο, αν σου πω ποιον, εσύ ποιον λες? Τον Ποντίρογκα. Τον Ποντίρογκα, ναι. Καλό, σε παραδέχομαι. Ντρούλινγκ, ο Αριανός ο Ντρούλινγκ. Ο Αριανός ο Ντρούλινγκ. Βάλε δίπλα τον Ντρούλινγκ, βάλε στο Μαγκουάιρ σκούφο. Όπως έβγαινε ο Ντρούλινγκ στο Ραπτόπουλο. Ντρούλινγκ, καλημέρα, απατεώνα. Λοιπόν, περίμενε. Το έχω για quiz ή αύριο ή μεθαύριο για Μαγκουάιρ. Θα ξαπλώσεις. Με πλάσμα πάρα πολύ κοντό. Ο Μαγκουάιρ τον περνάει τρία κεφάλια. Είναι ίδιοι. Το έχω μάλλον για αύριο. Αλλά και Μποντίρογκα πάρα πολύ καλό. Σε παραδέχομαι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Σε παραδέχομαι. Μπράβο, Νίκο. Λέω, για το Μαγκουάιρ τώρα. Λοιπόν, μία στιγμή η οποία με πλήγωσε. Τι θες την κάρτα, κύριε Μαγκουάιρ, 87. Ναι. Εκείνη την κάρτα, ρε παλικάρι μου, για ποιο λόγο, που δεν είναι κάρτα, αλλά θα στη δώσει όμως αυτός. Νομίζω είναι κάρτα κούρασης εκεί. Όχι, κλέβει την μπάλα με το πόδι, δεν είναι κάρτα. Απλά λίγο με το χέρι από πίσω στον Γκουιντέτη που είναι. Ο Τσαλτίδης είναι πιο ελαφρύ. Μάριε, πώς δεν είναι κάρτα? Από πίσω. Είναι Mars κάρτα. Την μπάλα και κλέβει. Και είναι κάρτα βλακείας. Την μπάλα κλέβει. Δεν κλέβει καμία κάρτα μπάλα. Βλακείας, όντως. Κάρτα βλακείας είναι. Πώς είναι και κάρτα. Και ο άλλος μου τη δίνει τώρα και 87 σε μάτι τελειωμένο. Οι άλλοι έχουν παραδώσει τα όπλα στο 87,5. Δηλαδή τι να πει. Ναι, αλλά στην προηγούμενη φάση έδωσε ο άλλος την προηγούμενη φάση. Γι' αυτό. Έδωσε κλωτσιά ο άλλος. Έπρεπε να τον έχει στείλει ήδη στην Αγγλία πίσω ο Μαγκουάιρ, γιατί έχει κάνει πολύ χάλια παιχνίδια. Ο Southgate θες να πεις. Και νομίζω ότι... ναι, ο Southgate. Ναι. Και νομίζω ότι χωρίς αυτό να η ομάδα της Αγγλίας είναι βέβαια γρήγορη, αλλά έγινε ένα τόνο ακόμα γρηγορότερη. Είναι λίγο ταχτσίδης ο Μαγκουάιρ, ο Τσίκ. Ναι, Είναι, ξέρεις τι, είναι, όχι ότι είναι αργός μόνο στα πόδια. Τι σημαίνει τσικ? Είναι και αργός στη σκέψη. Τσικ, μάγουλο. Αυτό είναι το χειρότερο. Και είναι, το επίθετο του είναι λόφτου τσικ. Νίκο, το θυμάσαι το περιοδικό τσικ του τσικ? Βεβαίως. Μπράβο, ωραίος. Ελαφρύ πορνό ήταν. Μέσα 40 έρηδες, εμείς δεν είχε. Ελαφρύ πορνό. Ελαφρύ πορνό. Τσικ του τσικ. Πορνό τώρα, εντάξει. Δεν είχε, ναι. Βλέπαμε κανένα μπούτι και έτσι, ναι. Την εποχή. Ελαφροσέξ. Ψηλό κόμικο, κόμικ και... Σαν τα ρατατά. Κάτι τέτοιο, ναι. Σαν τα ρατατά. Τσικ του τσικ. Ναι, εντάξει. Τσικ, κρυμμένο κατά τα ωραία στρώματα. Έγινε, Νίκο, παλικάρι μου. Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Θα πάμε σε break, ήδη έχουμε ξεφύγει λιγάκι. Ναι, καλημέρα. Ως Αριανός ελπίζω να παρακολουθήσω τραγωδία μόνο απόψε ή αύριο και όχι κατά τη διάρκεια της παθηποδοσμικής χρονιάς μας. Γιώργο, στείλε το επιθετό σου 382 για να μπει στο θέατρο. 382, Γιώργος Αριανός, ωραίο μήνυμα για τραγωδία μόνο, όχι στον Άρη, μόνο στο θέατρο. Στείλε και το επίθετό σου. Ζαφίρη, καλημέρα. Δημήτριε, καλημέρα. Γιώτα, καλημέρα. Φέη, καλημέρα. Για να έχουμε την ευκαιρία να δούμε την εξαιρετική Νέα Παλιγούρα να ερμηνεύει η Ηλέκτρα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης, Φέη, να είσαι καλά. Δύο διπλές είναι. Για απόψε, Ηλέκτρα του Ευρυπίδη με Λένα Παπαλιγούρα. Με θεά, Λένα Παπαλιγούρα. Χρήστο, λίγο χαμηλώνεις. Δεν ξέρω αν το είδε ο Χρήστο. Ο Χρήστο δεν το προλαβεί. Ήταν μέσα στην κουζίνα από ό,τι μου είπε ο άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το είδε ο Χρήσανθο. Τι έκανε στην κουζίνα, Είναι το ημίχρονο στο Σουηδία Αγγλία. Και εγώ την έχω τηλεόραση πάντα ανοιχτή για να ακούω κατευθείαν να πάω με το που γίνει η σύνδεση. Γίνεται η σύνδεση
ξεκινάει σε περίπου 15 δεύτερα, γίνεται η σέντρα για το δεύτερο μέρος. Α, μην ξεχνάς, έτσι, δύο διπλές για το θέατρο απόψε ισχύουν. Για Ηλέκτρα, κανονικά. Σε λίγο η κλήρωση. Δύο διπλές για Ηλέκτρα απόψε στο θέατρο Κήπου. Σε λίγο είναι η σέντρα. Ζουμάρει ο σκηνοθέτης του αγώνα μέσα σε ένα τμήμα της κερκίδας των Άγγλων, από ό,τι κατάλαβα κάτω από τα VIP, κάτω αριστερά από τα VIP, και έχει εστιάσει σε έναν τύπο που είναι ντυμένος Gareth Southgate. Ρε παιδί μου, κανονικά όλα ίδια και του μοιάζει κιόλας. Και οι Άγγλοι όλοι τραβάνε με τα κινητά, του κάνουν χαβαλέξι, του πετάνε μπύρες και τέτοια. Ο Γιάννης ο Αναγνωστόπουλος, ο λατρεμένος θεός, καλός δημοσιογράφος της ΕΡΤ, τι λέει. Βλέπετε εδώ το Gareth Southgate. Το πλάνο είναι κλειστό, πολύ κλειστό. Ανοίγει σιγά σιγά. Κάνει ο Αναγνωστόπουλος. Μάλλον όχι, εδώ είναι από το ημίχρονο. Δηλαδή ρε Γιάννη, τι, στο ημίχρονο ο Southgate ανέβηκε στην κερκίδα και μετά κατέβηκε. Το είδα. Θεός. Το είδα το... Χτυπιέμαι μόνος το στο σαλόνι. Χτυπιέμαι. Με, προφανώς και δεν ήταν ο Southgate, ήταν πριν το μάτς. Στο ημίχρονο βρε μάτια μου είναι, απλά ο Γνωστόπουλος. Δεν είναι ο Southgate αυτός. Είναι ένας ντυμένος Southgate. Να πω από παντού, έρχονται πολύ ευχάριστα μηνύματα σε 2-3 στέκια που έχει ξένο τύπο. Οι αγγλικές εφημερίδες αυτές τις μέρες ξεπουλάνε. Ξεπουλάνε. Χθες δηλαδή, Daily Mail δεν βρήκα πουθενά στην μία παρατέταρτο. Η ολοσέλιδη Louis Vuitton πόσο κοστίζει? Η καταχώρηση. Η καταχώρηση. Θα τη βάλω εδώ. Ξέρω. Βάλε All About Aris στη Sunday Times. Άνετα, να γίνει χαμός. Βάλε το All About Aris στηρίζει η Αγγλία. Τρόικα θα βάλω. Βάλ το. Ή βάλε Τρόικα, ναι. Βάλε για να σε παραδεχθώ. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η Sunday Times. Sunday τη μισή την άφησε σπίτι. 5 κιλά ζυγίζει. Είναι μόνο. Εδώ είναι τα αθλητικά. Πολύ ωραία εφημερίδα, φίλε. Ναι. Παραδοσιακή, παλιά. Mail δεν βρήκα πουθενά. Μία παρατέταρτο δεν βρήκα πουθενά. Χρήστο, έλα. Πάμε 3-5 πηγαδιά. Πεταγόμαστε. Ναι. Σημασία να είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που είμαστε εδώ, πρέπει να δώσουμε το 100%. Γιατί ποιος μόνο είναι? Με αυτό το στυλ και με αυτή την προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε τους καινούριους στόχους της ομάδας. Φέτος ο συναγωνισμός στη θέση θα είναι πολύ πιο αυξημένος, Γιώργο, καθώς αύριο μετά είναι εδώ και ένας Ισπανός τερματοφύλακας. Συνεχίζει βέβαια και ο παρτενέρ σου πέρυσι, ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος. Πλέον θα είστε δηλαδή τρεις τερματοφύλακες που θα παλέψετε για την μία θέση. Κάθε ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε μία ομάδα είναι καλό για την ομάδα. Δεν έχει σημασία ποιος είναι, σημασία έχει να δίνουμε το 100%, να δείχνουμε ότι είμαστε εδώ, όλοι σίγουρα μας βλέπει ο προπονητής, σίγουρα κρινόμαστε. Από εκεί και πέρα ο κάθε παίχτης πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Και όλα θα έρθουν για το καλό της ομάδας. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Δεν είμαστε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας. Πληρωνόμαστε για αυτόν τον λόγο και είμαστε έτοιμοι. Πώς ζεις μέχρι στιγμής τον νέο σας προπονητή, τον Πάκο Ρέρα? Μια νέα φιλοσοφία στην ομάδα. Πριν 4-5 χρόνια την είχα ξαναπεράσει αυτή την νοοτροπία με τον κύριο Γκρανέρο Σιβέρια. Πιστεύω ότι ήταν από τις πιο πετυχημένες χρονιές της Βέρειας στο πρωτάθλημα και για μένα, καθώς εκείνη τη χρονιά είχε φτάσει και κοντά στην εθνική ομάδα. Η ομάδα στον πρώτο γύρο ήταν πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Από ό,τι βλέπω είναι το ίδιο στυλ προπόνησης, το ίδιο ακριβώς. Οπότε ο χρόνος θα φέρει τα καλύτερα, καθώς η ομάδα θα ασχολείται πιο πολύ με το ποδόσφαιρο. Εσύ που έχεις εμπειρία από Super League, ποια είναι τα στοιχεία που θα χρειαστεί να έχει ο Άρης, γιατί άλλο Football League, άλλο Super League? Σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος είναι ότι οι ομάδες προσπαθούν να κερδίσουν και δεν απλά παίζουν τακτική πίσω για να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Υπάρχει πολύ πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, πολύ πιο τεχνική. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος, καθώς θα υπάρχει πολύ ρυθμός στο παιχνίδι σε σύγκριση με τη Football League. Και αυτό φαίνεται ότι από τις προπονήσεις αυτό το κομμάτι προσπαθεί να περάσει η ομάδα. Το ρόστερ βέβαια είναι ακόμη που διαμόρφωσε. Αρκετά παιδιά δεν έχουν έρθει. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Αυτό θα επηρεάσει την ομοιογένεια, την προσαρμογή, το πότε ο Άρης δηλαδή θα είναι έτοιμος να παίξει αυτό που θέλει ο προπονητής? Σίγουρα καλά θα ήταν να ήμασταν όλοι οι ποδοσφαιριστές εδώ όπως έγινε πέρσι.
Αυτό εντάξει, το κοιτάνε οι διοικούντες. Εμείς, όποιο παιδί έρχεται από εδώ και πέρα στην ομάδα, καλό είναι να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι προετοιμασίας που θα, η ομάδα θα παίξει πιο πολλά φιλικά εκτός στην Ολλανδία. Πιστεύω ότι εκεί θα στρώσει η ομάδα στην ουσία. Αν και είναι ακόμα νωρίς, με την εμπειρία σου πάντα, μπορούμε να θέσουμε ένα-δύο στόχους ενδεχομένως για τη φετινή χρονιά, όσο νωρίς καν είναι. Σίγουρα θα υπάρχει η νοοτροπία της νίκης. Αυτό θα είναι το πρώτο μέλημα της ομάδας, να κερδίζει κάθε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, η νοοτροπία του Άρη όλα τα χρόνια ήταν να είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και φέτος, γιατί είναι αναμενόμενο να έχουμε αυτό το στόχο. Όλοι θέλουμε να είμαστε πολύ ψηλά και γιατί όχι να είμαστε ακόμα ψηλότερα, και εννοώ στις θέσεις της Ευρώπης. Καθώς όμως πρέπει βήμα-βήμα να γίνουν, γιατί όταν μια ομάδα έρχεται από μια 4 χρόνια πίσω, θέλει βήματα προσεκτικά για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις γενικά, αλλά να είμαστε πολύ πιο σοβαροί, συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Καντιμήρη, ο οποίος μίλησε σήμερα στους συναδέλφους που βρίσκονται στα 3-5 πηγάδια στην Νάουσα. Είναι Νάουσα ή είναι Βέρμιο? Είναι Νάουσα, τι? Δεν είναι. Νάουσα λέγεται. Το βουνό. Ναι. Είναι Βέρμιο. Άρα είναι και 3-5 πηγάδια και, Βέρια, και Νάουσα. Και Βέρμιο και η Μαθία. Να πούμε ότι θα ανέβεις και εσύ επάνω Τετάρτη. Θα πάω την Τετάρτη, μια βόλτα. Τετάρτη, ναι. Έτσι. Ποια είναι εδώ αυτή η κυρία? Ρε με το Μενέντες, τι πάθαμε. Και εγώ λέω πήρε ο Άρης ο Σεντεμέντες, θα τρελαθώ. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, Μενέντες. Αυτό είχε παίξει μία σεζόν, νομίζω, μία-δύο σεζόν πρωτεθνική με την Καλαμάτα. Και, και μετά πήγε στα Γιάννη, ναι, ναι, Σεντεμέντες. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο μόνος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο οποίος διαβάζεται και ανάποδα. Ήτανε, αυτό ήταν κλασικό quiz ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν ανοίγουμε γραμμές, γιατί η ώρα είναι 12 παρά 1, παρά 2. Μην το τραβήξουμε. Λοιπόν, να κάνουμε σιγά σιγά την κλήρωση, αφού πρώτα δώσουμε. Πολύ τέτοιο. Media Mart. Ποιο βρε? When Richard Holden. Χρήστο, ένα τόνο χαμηλώνεις, γιατί σε παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ, παλικάρι μου. Ποιο? A Tory special advisor was accused of sexual assault. He lost his job and his girlfriend. But when the case came to court, it fell apart. Here. He recalls the torments sparked by police. Πολύ δύσκολη λέξη, φίλε. Ineptitude. Ναι, by police ineptitude. Δύσκολη, δύσκολη. Ναι, είναι μυστήριο, ναι, ναι. The paradox, λέει αυτός, the paradox is that the more evidence you have to support your innocence, the more it costs you to defend yourself. Όσα περισσότερα στοιχεία έχεις για να αποδείξεις την αθωότητά σου... Ακροατής, πάμε, ένα ακροατία, δεν πάμε. Τόσο περισσότερο σου κοστίζει να... για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Ωρε φίλε, τι είπε ρε φίλε. Εσύ σαν νομικός, αυτό είναι για εσένα. Τι είπε ρε φίλε ο τύπος, το κρατάω αυτό. Για εσένα. Η κοπελίτσα ποια είναι εδώ. Ξαδέρφη του, ξέρω ποια είναι. Τη Τζόντι Φώστερ μοιάζει λιγάκι. Πάμε, ένας ακροατής μόνο, αυτός επειδή πήρε, επικάλεσε ο άνθρωπος στη γραμμή. Ναι, καλημέρα. 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 Μόνο Leeds και Άρης. Δεν υπάρχει τίποτα έτσι άλλο να ξέρετε. Κυριάκος, οπαδός του Άρεος και της Leeds United. Έτσι. Και οι δύο χιλιοπικραμμένες ομάδες. Κυριάκος, σκεφτόμουν προχθές. Πόσα χρόνια είναι χωρίς Leeds μεγάλη κατηγορία, 17? Δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Ναι. Τελευταίο δεν ήταν εκείνο το match με την Bolton στο Bolton. Θυμάμαι ότι είχαμε κερδίσει την Arsenal και μείναμε τελευταία χρονιά είναι αυτή που βγάλαμε διπλό μέσα στην Arsenal. Ναι. Και την τελευταία δεν θέλω καν να τη θυμάμαι, οπότε... Η τελευταίο μάτς είναι εκείνο. Κυριακή απόγευμα, Λιακάδα, με την Bolton αδιάφορη, η Lynch προηγείται και με κράζει άτομο που έχει παίξει στοίχημα, ή μάλλον τον απέτρεψε τον να παίξει στοίχημα, ήθελε να βάλει όλα τα λεφτά του σε διπλό της Lynch. Και του λέω μη, Αγγλία είναι. Και οι Άγγλοι είπανε το εξής. Ναι. Και στο 0-1 με βρίζει. Ίδιοι οπαδοί της ομάδας είπαν ότι θα κάνει πολλά χρόνια να επιστρέψει η ομάδα. Ναι. Αυτό για να φανταστούν τι θα πει Άγγλος οπαδός ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Οι ίδιοι οπαδοί της ομάδας είπανε ότι βλέποντάς την, εντάξει, ήταν και σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Δες πέραμα, δες πάνω δεξιά. Θα κάνει πολλά χρόνια να επανέλθει η ομάδα, έτσι. Ναι. Παίζουν ποιοι οπαδοί στην Ελλάδα το λένε αυτό. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο.
εντάξει, θα μου πει άλλη κοινωνία, άλλο το τέτοιο, εντάξει. Τίποτα, κανιβαλισμός, κανιβαλισμός. Εγώ βγήκα να πω το εξής, ναι. Ότι η Αγγλία πρέπει, εννοείται, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, ναι. Εννοείται, κανένα κροατικό βαλκανικό λαμόγιο δεν μπορεί να σταματήσει, ναι. Το... Λαμόγιο όχι, μη έλεγες λαμόγιο, μη. Χωριό, χωριό, βαλκανικό χωριό. Ναι, βαλκανικό λαμόγιο, ναι. Που το λες. Οι Γερμανοί των Βαλκανίων, κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, και ο τελικός, ας φαχτούν αυτοί οι δύο. Ναι, ναι. Καλό θα είναι. Ναι. Φλαμανδοί, Βαλόνοι και Γάλλοι, όλοι μαζί. Σαφώς προτιμούσα Αγγλία-Ρωσία. Πιο επικόσιμη τελικός. Αγγλία-Ρωσία. Εντάξει, την ιστορία βάζει τώρα. Ναι, δύο μεγάλες χώρες, ναι. Ναι. Βάζει δύο αυτοκρατορίες. Εντάξει, ναι. Ποδοσφαιρικά όμως δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ναι. Ότι βγαίνει, δηλαδή, ποιο είναι πιο σοσιαλιστικό αυτό. Ότι βγαίνει Γιαννητσιώτης σε μια προηγούμενη εκπομπή και έκραξε την Οσάκα της Ιαπωνίας και ναι. Δεν τράπηκε μόνο που το έκανε. Ναι. Λέει αυτή είναι σαν ρομπότ. Ρε φίλε, λογικό είναι. Είναι 130 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια τόσο δύσκολη χώρα. Στην τελευταία γωνιά του κόσμου. Δηλαδή και εσύ τι κρίνεις από τα Γιάννητσα. Ναι. Και εσύ τις άλλες. Πολύ ωραία να γίνει. Σήμερα ναι. Ο ίδιος ανεδής άνθρωπος ναι. Και θέλησε να κάνει καμάκι στην πρόεδρο της Κροατίας. Ο Νίκος. Όσο βαλκανικό λαμόγιο ναι. Και να είναι, ναι. Όσο βαλκανικό... Σε ενημερώνω ότι αν δεν ήταν πρόεδρος της Κροατίας αυτή, για να έχει το τουπέ δηλαδή, και την έβρισκε ναι. Ο Νίκος έξω, θα την έριχνε κιόλας. Το έριχνε εισαγωγικά. Τι, 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 και στείλε, και στείλε, και στείλε, μα ίσα σου λέω αυτή θα έριχνε. Και στείλε, στείλε τον Ιάπωνα από την Οσάκα να τη ρίξει. Καταρχήν θέλει σκάλα για να τη φτάσει. Όχι, ρε. Τι όχι, ρε. Επειδή, τι έχω, όχι, ρε. Επειδή κάπου έχω πετύχει έξω τον Νίκο, δεν είναι και. Δεν το λες και 4-5. Ελληνάρα είναι, μια χαρά είναι. Δεν το λες και 4-5. Ωραίος είναι. 4-5. Αν εξαιρέσω ότι είναι παοξή. Αν εξαιρέσω ότι είναι παοξή, όλα τα άλλα είναι ωραίος. Ωραίος είναι, 4-5. Η Ιαπωνία είναι η πιο δοξασμένη χώρα της Ασίας. Ποια? Δεν υπάρχει δεύτερη χώρα. Η Ιαπωνία. Τι είσαι, φίλο Ιάπωνα είσαι. Φίλο Τζαπάν είσαι. Εντάξει ρε, εννοείται πως πώς, είναι, πώς έγινε αυτό. 100.000 Φιλοαμερικανούς έχω ξέρω, φιλορώσους ξέρω, φιλοάγγλους ξέρω, τον έχω δίπλα μου. Φιλοϊάπωνα πρώτη φορά. Περίμενε. Είχαμε και κόμμα. Εδώ στην Ελλάδα. Της Άπο Ανατολής. Άπο Ανατολής. Ιαπωνικό. Εδώ στην Ελλάδα πότε ρε παιδιά. Και τελικά, δηλαδή είσαι με τον αυτοκράτορα και τέτοια. Ο τελευταίος αυτοκράτορας το έχεις δει 18 φορές και τέτοια. Καταρχήν η μοναδική χώρα η ναι. Οποία είναι αυτοκρατορία μέχρι και σήμερα είναι η Ιαπωνία. Δεν υπάρχει. Πώς γίνεται, ναι. Τι αυτοκρατάει. Ο επικεφαλής καλό. Του κράτους είναι αυτοκράτορας. Ο επικεφαλής του κράτους. Είναι αυτοκράτορας. Είναι ακόμα. Βέβαια. Καλά, κοίταξε, και εμείς λέμε μπορεί και να λέμε. Εφόσον και εμείς λέμε πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε. Συγγνώμη λίγο, Κυριάκο, να διαβάσει κάτι ο Χρύσανθος. Διάβασε σήμερα, απάνω, σήμερα. Η βάφτιση του πρίγκιπα Λουδοβίκου. Λουδοβίκο το όνομα. Λουδοβίκου. Λουδοβίκο το παλικαράκι. Κλαίω, μπράβο ρε, μπράβο ρε Μέγκαν. Λουδοβίκο ρε φίλε. Μπράβο. Ναι. Όχι Μέγκαν, η τέτοια, η άλλη, πες ο Λουδοβίκος των Αναγίων. Η άλλη είναι αυτή, η Κέιτι, μπράβο. Έγινε. Λουδοβίκος. Μπράβο, ρε, το διάδοχο το νέο. Πολύ ωραία. Ο Κυριάκος είναι γείτονας Χρυσανθή, ναι. Του μεγαλύτερου μπασκετμπολίστα που έβγαλε. Άρα έχεις δει τον τελευταίο αυτοκράτορα, έχεις δει το άλλο με τον Ντόμ Κρούζ, πώς το λένε, ο τελευταίος σαμουράι. Πώς γίνεται ό,τι έχει σχέση με η Ιαπωνία να έχει τελευταίο πάντα. Πώς γίνεται αυτό. Σαμουράι, σαμουράι. Γιατί είναι μια αυτοκρατορία η οποία έχει συνέχεια. Οι Αμερικάνοι τα βλέπουν έτσι τους Ιάπωνες. Δεν μου λες. Δεν σημαίνει σίγουρα, σίγουρα θες να παντρευτείς Ιαπωνέζα. Έχω ήδη παντρευτεί. Αν βρεθεί. Δεν την ψάχνεις δηλαδή. Είναι δύσκολο στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο. Τι δύσκολο. Έλα εδώ στο πάρκινγκ που στα Κινέζικα να γίνει χαμός γίνεται. Καμία σχέση ρε Χρήστα. Δεν είναι σαν να λένε σε ένα Τούρκο. Ναι, γιατί έχουν τόσο μεγάλη διαφορά οι Κινέζοι με τους Ιάπωνες. Ξέρω ότι είχαν πόλεμο και τέτοια. Καμία σχέση, ρε, σου λέω, καμία σχέση. Καμία σχέση. Απολύτως καμία σχέση. Πολιτισμικά είναι, δεν είναι κοντά. Καμία σχέση πολιτισμικά. Ο Τσάκι Τσάν, τι είναι ο Τσάκι Τσάν. Κινέζος. Με τον Τσάκι Τσάν είμαστε, να ξέρεις. Γιατί οι Ιάπωνες, φίλε, ήταν κατακτητές εκεί πέρα. Πώς είναι Ελλάδα-Τουρκία, η Τουρκία είναι τεράστια. Αυτό σου λέω.
Αυτό σου λέω. Οι Κινέζοι όμως είχαν υποστεί πολλά από τους Ιάπωνες. Ή όχι. Το αντίθετο δεν το βλέπεις εσύ όμως. Ποιο είναι? Το αντίθετο δεν το βλέπεις. Ποιο είναι? Τις άπειρες εισβολές της Κίνας στην Ιαπωνία. Είχε. Μια μέρα θα κάνουμε μια εκπομπή. Το καμικάζε από πού βγαίνει, ξέρεις? Που δεν είναι καμικάζε βέβαια, είναι καμικάζε, αλλά τέλος πάντων. Από εκεί. Από πού βγαίνει, ξέρεις? Από το ίδιο που βγαίνει το χαρακτήρι. Από τις εισβολές των Κινέζων στην Ιαπωνία βγαίνει, όχι από τις εισβολές των Ιαπώνων στην Κίνα. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε Κυριάκο. Πρέπει να κλείσουμε. Φύγαμε την ώρα. Δεν το ήξερα αυτό. Θα μας κυνηγήσει ο Ιχολίτης. Το μάθαμε αυτό όμως. Όχι, μπράβο. Γιατί δεν το ήξερα ότι βγήκε από εκεί το καμικάζι. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Το καμικάζι. Ξέρεις για τους νίντζα. Ξέρεις με τι μεγαλώσαμε. Και εσύ μαζί. American Ninja. Βιντεοκασέτα. Ψάχναμε να δούμε βιντεοκασέτα. Γεια! Άντε κλείσε. Λοιπόν. Να δώσουμε τους νικητές για το Ηλέκτρα. Χρήστο, λίγο το χαμηλώνεις, λίγο παλικάρι μου θες. Ναι. Νικητές για το Ηλέκτρα είναι η Ηλίας Σιρόπουλος, τελειώνει σε 858, και Ορέστης Μανασής, τελειώνει σε 716. Ηλίας Σιρόπουλος, Ορέστης Μανασής. Διπλές οι προσκλήσεις, να πάτε λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί είναι πρεμιέρα και θα πέφτει ξύλο. Καμία σχέση με Λίμπερο, πηγαίνετε κατευθείαν στο θέατρο Κήπου. Εντάξει. Λοιπόν, από τον Χρήστο Κιώση και από εμάς να έχετε μία Bloody Rocking Week. Τι είναι αυτό, Χρήστο? Ναι, θα το ρίξω τώρα. Αύριο θα είμαστε εδώ πέρα με Τσαλτίδη και Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Τετάρτη, ίσως με μία κυρία έκπληξη, ευχάριστη για εσάς.